Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα το οποίο, αν θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ποιο είναι αυτό, θα μου πείτε. Το θέμα που αφορά τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα όπου ο κυβισμός είναι πάνω από 2 λίτρα, τα μεγάλα αυτοκίνητα, αυτά που έχουν μεγάλους κινητήρες. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο, διότι αυτά φορολογούνται πάρα πολύ, έχουν υψηλά τέλη κυκλοφορίας και ότι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα και πριν από λίγες ώρες θα το διαβάζετε πρώτοι στο zoogla.gr, γιατί το ρεπορτάζ, το ξέρετε, τρέχει. Έγινε η σύλληψη του πρώην Υπουργού, του Μιχάλη Λιάπη. Έγινε σύλληψη γιατί θα μου πει τι σχέση έχει ο Μιχάλης Λιάπης με το αυτοκίνητο. Έχει, διότι πιάστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο πολλών κυβικών, υψηλού κυβισμού, συγκεκριμένα Volkswagen Touareg, το οποίο δεν είχε πινακίδες. Δεν είχε πινακίδες γιατί, βάλτε το εισαγωγικά αυτό, θα σας το εξηγήσω σε λίγα δευτερόλεπτα γιατί, διότι τις είχε καταθέσει, γιατί για να έχεις ένα Volkswagen Touareg θα πρέπει να πληρώνεις όχι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρώνεις από εκεί και πέρα το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, 1000 πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ έπρεπε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ο Μιχάλης ο Λιάπης να το έχει παρκαρισμένο σε κάποιο γκαράζ, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων, αφού δεν είχε πινακίδες, είχε την φαϊνή ιδέα να πάρει, να βγάλει, να πλαστογραφήσει πινακίδες, να τις βάλει πάνω στο αυτοκίνητο και να κυκλοφορεί. Έλα όμως που οι αστυνομικοί τον είδαν, τον έπιασαν και τώρα θα συζητήσουμε το τι ακριβώς έγινε. Πάμε όμως λίγο να δούμε το βίντεο από το zoogla.gr, όπου θα δούμε τον κύριο Λιάπη να μεταβαίνει στο αστυνομικό τμήμα, στην τροχέα μάλλον, της Αγίας Παρασκευής. Τι σας κάναμε τώρα? Κύριε Υπουργέ, που κύριε Λιάπη, τι έγινε? Για πείτε μας, τι έγινε? Τι παράδειγμα φαντάζεστε ότι δίνετε στους πολίτες με αυτό που κάνετε? Πρόσεχε, καλό Θεό. Τέλη κυκλοφορία είναι να την πληρώσει ποτέ για το αυτοκίνητο. Ορίστε, στον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει τέλη κυκλοφορία, τι έχετε να πείτε? Μέχρι εδώ. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το αυτοκίνητο και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, να δείτε, οι πινακίδες είναι πλαστογραφημένες. Λείπει το έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι οι πινακίδες θεωρούνται έγγραφο για ένα αυτοκίνητο. Πάμε όμως στην αίθουσα σύνταξης, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πες μας λίγο το ρεπορτάζ, πολύ γρήγορα. Ναι, σήμερα λοιπόν ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνία, ο κ. Λιάπης, συνελήφθη. Και Υπουργός Μεταφορών κιόλας. Ακριβώς, από άδειες τροχέας. Μετά από τροχονομικό έλεγχο που έγινε, οι άδειες αστυνομίας διαπίστωσαν ο κ. Λιάπης κυκλοφορούσε με ένα τζιπ του ΑΡΕΚ, το οποίο αφενός ήταν ανασφάλιστο και αφετέρου έφερε πλαστές πινακίδες, καθώς οι νόμιμες είχαν κατατεθεί στην εφορία. Ακούσαμε και τη δήλωση του κ. Λιάπη, έσφαλα λέει ο ίδιος, έκανα κάποιο λάθος, λέει πρέπει να πληρώσω κτλ. Θα οδηγήσω στον εισαγγελέα να πούμε ότι ο κ. Λιάπης τώρα κατηγορείται για πλαστογραφία. Τρεις μήνες φυλάκιση και πάνω είναι αυτό. Ακριβώς, καθώς και για ανασφάλιστο όχημα, αλλά και για ψευδή βεβαίωση. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οδηγείται στον εισαγγελέα, θα δούμε και τι θα πει σε αυτόν, στον εισαγγελέα δηλαδή. Πώς θα δικαιολογήσει αυτή την πράξη τώρα, το ότι ο κ. Λιάπης δεν είχε λεφτά να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και πολύ πιθανό. Αν έτσι αλλιώς κάποιος κοιτάξει. Εγώ λέω και πιθανό να είναι. Δεν το κυκλοφορείς. Στη δήλωση περιουσιακή του κατάστασης θα το διαπιστώσει. Τώρα, βεβαίως έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Ακόμα δεν κυκλοφορείς αν... με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ρε Παναγιώτη. Παίρνεις ένα πιο μικρό. Ακριβώς. Και κάνεις τη δουλειά σου. Είναι απλά τα πράγματα. Να καλύψεις, βέβαια. Δηλαδή και δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις και θες να κυκλοφορείς με το πολυτελές 4x4. Πήγαινε αγόρασε ένα αυτοκίνητο των 1000 ευρώ για να μπει και λίγο στο πετσί του καθημερινού Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Να δεις τι τραβά. Ακριβώς. Και τι τραβά αυτός ο οποίος έχει πληρώσει 30, 40, 50, 100 χιλιάδες ευρώ, δεν έχει αυτή τη στιγμή να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του το 4x4, γιατί κάποιοι το φορολογούν βάσει κυβικών και πηγαίνει, αναγκάζεται να αγοράσει ένα σαράβαλο των 1000 ευρώ για να πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο. Έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Λιάπης είναι ο έξυπνος στην υπόθεση. Αυτό το οποίο έκανε πάντως είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και ειδικά ένα άνθρωπο ο οποίος, όπως είπες, ήταν και πρώην, υπουργός, μάλλον με συγχωρείτε. Και υπουργός των μεταφορών. Αυτό είναι. Δεν συνάδει με το ρόλο του σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν παίρνουμε το παράδειγμα από αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους υπουργούς, έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Ακριβώς, ναι. Γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία,
Κανονικά ο κύριος Λιάπης για τα επόμενα 2 χρόνια δεν μπορεί να οδηγήσει. Διότι βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα, να σου το πω απλά, για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια, μάλιστα. Πάνω από 3 χρόνια είναι τουλάχιστον η φυλάκιση στον κύριο Λιάπη και επιπλέον χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Σιγά τα λεφτά δηλαδή 1.500 ευρώ, έτσι. Δεν είναι πολλά λεφτά τώρα για αυτό το πράγμα. Και για, όσον αφορά τώρα το ανασφάλιστο όχημα, δεν μπορεί να ασφαλιστεί. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να πάρει τις πινακίδες πίσω, άρα να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίες, να πάρει τις πινακίδες πίσω και μετά να πάει να βγάλει ασφάλεια και έχει και άλλη μια διαδικασία. Να το επιτέλους και όπως είπες να πάρει ένα πιο μικρό αμάξι, το οποίο να μπορεί να καλύψει. Πάντως, αν αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνουν αυτοί οι οποίοι μας έχουν κυβερνήσει, νομίζω τότε μην τρελαινόμαστε αν βλέπουμε ένα παράνομο παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο ή το μπαμπά που έχει 2 παιδάκια πάνω στη μοτοσικλέτα ή βλέπουμε 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα ανασφάλιστα στους ελληνικούς δρόμους ή βλέπουμε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν περάσει κταίο, όταν ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Μεταφορών παρανομεί ο ίδιος. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr έκανε πάταγο, έκανε αίσθηση και γιατί αυτό είναι καθημερινότητα, είναι η καθημερινότητα του πολίτη και είναι αδιανόητο να βλέπουμε από ανθρώπους που έχουν περάσει από πολύ μεγάλες θέσεις να αντιμετωπίζουν έτσι την νομοθεσία. Γιατί λένε και σιγά, εγώ είμαι ο τάδε, σιγά και να με πιάσω τι θα με κάνουν. Αν μη τι άλλο, είναι οξύμορο. Για να μην χρησιμοποιήσουμε μια χειρότερη έτσι, έκφραση, είναι οξύμορο. Θα περιμένουμε την απόφαση, θα δούμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βλακουτσάκο. Παναγιώτης Βλακουτσάκος, ο οποίος έκανε και ένα άλλο πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε στο zoogla.gr. Δηλαδή, πόσες περιπτώσεις υπάρχουν αντίστοιχες το όπως είναι του κυρίου Λιάπη. Και όπως θα διαβάσω εδώ και στο zoogla.gr, για να σας το πω έτσι συγκεκριμένα, αλλά θα ήθελα και λίγο αυτό να το σχολιάσω. Θα σας το πω γιατί. Φίλες και φίλοι, εδώ βλέπουμε, αυτό είναι φίλες και φίλοι, το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr. Μπείτε να το διαβάσετε. Τώρα δεν ξέρω, μπορώ να το πω αυτό, θα φρίξετε. Θα φρίξετε. Θα βρει πραγματικά. 4.000 περιπτώσεις αλαλιάπη. Εδώ διαβάζω το ρεπορτάζ του Παναγιώτη. Είναι περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων, οι οποίοι σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, προκειμένου να γλιτώσουν φόρους, τοποθετούν στα οχήματά τους πλαστές ή βουλγάρικες πινακίδες. Πλαστές πινακίδες, όταν λέμε πλαστές, εννοούμε τις έχουμε καταθέσει. Και πάμε, βγάζουμε, γιατί υπάρχουν κάποια μαγαζιά όπου βγάζουν τέτοιες πινακίδες. Χωρίς όμως, φυσικά, χωρίς τη σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας. Όπως είδατε και το προηγούμενο, μπορούμε να το ξαναδείξουμε έτσι προς το τελείωμα το βίντεο, θα δείτε ότι οι πινακίδες δεν έχουν το σήμα της ελληνικής δημοκρατίας. Εκεί θα ήταν χειρότερο το κακό, πιστεύω. Αλλά φίλες και φίλοι, τώρα εδώ πέρα το ΣΔΟΕ και πριν από λίγο καιρό το γνωρίζουμε, είχε βγει. Και είχε, εδώ βλέπουμε τον κύριο Λιάπη. Να, εντάξει, θα το βλέπουμε τον κύριο Λιάπη και στο τέλος θα δείτε και το αυτοκίνητο και θα παρατηρήσετε λίγο τις πινακίδες. Είναι και μια κάπως διαφορετική γραμματοσειρά. Τώρα το ΣΔΟΕ, πριν από λίγους 2 περίπου μήνες, είχαν βγει τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ και μάλιστα είχαν κινητοποιήσει περίπου 80 πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία έφεραν βουλγάρικες πινακίδες σε κυκλοφορίες. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, είχα μια συζήτηση πριν την εκπομπή και με τον Παναγιώτη Βλακουτσάκο. Του λέω, είναι παράνομο τελικά να κυκλοφορείς με πινακίδες βουλγάρικες ή δεν είναι? Μου λέει το ΣΔΟΕ. Σου λέει ότι είναι παράνομο. Μπορούμε να ξαναπάρουμε λίγο τον Παναγιώτη να το ρωτήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί αξίζει πραγματικά να το σημειώσουμε. Εδώ είδατε, λίγο άμα είναι πάλι τον Παναγιώτη να πάρουμε. Γιατί το θέμα με τις βουλγάρικες πινακίδες είναι μεγάλο θέμα. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα αναρωτιόμαστε, είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε Ευρώπη? Τι γίνεται τελικά? Η Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πας στη Βουλγαρία δεν χρειάζεται να περάσει Τελωνείο. Πάμε όμως λίγο πάλι στον Παναγιώτη Βλακουτσάκο να μας πει το θέμα με το ΣΔΟΕ. Ναι. Αυτό λέω τώρα αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη. Γιατί το ΣΔΟΕ θεωρεί παράνομο ένα αυτοκίνητο το οποίο το οδηγεί Έλληνας πολίτης, αλλά αυτό φέρει πινακίδες από τη Βουλγαρία? Ναι, ναι. Καταρχήν, καλησπέρα και πάλι και στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι είναι παράνομο αν παρατηρείτε το φαινόμενο το οποίο θα αναλύσουμε τώρα. Είναι μερικοί οι οποίοι συνήθως είναι επιφανείς επιχειρηματίες, έχουν δεσμευτεί, τα αμαξία τα οποία έχουν δεσμευτεί από το ΣΔΟΕ δεν είναι αμαξία τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι πάνω από 2.000 κυβικά και είναι πολυτελή. Λοιπόν, παρατηρείται και το εξής φαινόμενο. Πολλοί ιδιοκτήτες βιοταχή πηγαίναν στη Βουλγαρία, δημιουργούσαν μια εικονική επιχείρηση με 300 ευρώ και σε αυτή δήλωναν ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας το αμάξι, το οποίο είχαν. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω η κάτι. Η εταιρεία που ήταν στη Βουλγαρία δεν εξυπηρετούσε κανένα άλλο σκοπό. Η εταιρεία στη Βουλγαρία γινόταν νόμιμα ή παράνομα? Νόμιμα.
Αυτό είναι εμένα που με προβληματίζει πραγματικά. Έλεγα προηγουμένως που είχαμε τη συζήτηση στο γραφείο πάνω, που εσύ μου λες αυτό και εγώ σου απαντούσα και σου λέω ότι από τη στιγμή που σου δίνει τη δυνατότητα, και έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ στο Zoukler.gr παλαιότερα, το ίδιο το κράτος της Βουλγαρίας, που η Βουλγαρία ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνεις μια νόμιμη εταιρεία, γι' αυτό σε ρώτησα παράνομη νόμη, γιατί μετά έρχεται η Ελλάδα και σου λέει, αυτό είναι παράνομο. Γιατί εδώ υπάρχουν άλλοι νόμοι που λένε ότι όταν μια εταιρεία δεν έχει καμία δραστηριότητα, το κάνεις αυτό προκειμένου να αποφύγεις να πληρώσεις φόρους. Ερώτηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο σε μια κανονική εταιρεία της Βουλγαρίας με δραστηριότητες και το οδηγώ εγώ. Δεν είναι παράνομο. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω να είναι παράνομο, διότι εγώ προσωπικά τυχαίνει λόγω της δουλειάς να οδηγούμε αυτοκίνητα με πινακίδες είτε από Βουλγαρία, είτε από Γερμανία, είτε από Αυστρία, είτε από Ελβετία, από Τσεχία, από παντού. Προσωπικά δεν με έχει σταματήσει, αλλά δεν ξέρω τι μας κάνουν. Γιατί εμείς κάνουμε και δοκιμές αυτοκίνητα, οπότε. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είναι παράνομο έτσι. Πάντως το ΣΔΟΕ σου λέει ότι είναι παράνομο. Αυτά τα 80 πολυτελή αυτοκίνητα, Παναγιώτη, τα έχουν επιστρέψει. Βρίσκονται υπό έλεγχο. Κοιτάνε παραθυρικά, κοιτάνε αν οι διοκτήτες τους. Κάνουν αυτό το κόλπο το οποίο είπαμε πριν, δηλαδή αν συστήνουν εικονικές εταιρείες και τα δηλώνουν σε αυτές. Τώρα να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο για την πλαστή πινακίδα, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, με στελέχη του ΣΔΟΕ με τα οποία μιλήσαμε, κυμαίνεται μεταξύ 8 και 16.000 ευρώ. Ναι, τόσο θα πληρώσει και ο κύριος Λιάπης για αυτό το οποίο έκανε. Ναι, το μήνυμο πάντως εγώ που ρώτησα ήταν 1.500 ευρώ. Από το ΣΔΟΕ λένε ότι είναι 8 με 16.000. Ναι, τώρα μπλέκονται πολλά μέσα. ΣΔΟΕ, φορείες, το ένα. Κανονικά πρέπει να στείλει έγγραφο τώρα για να κάνει ο αρμόδιος της ΕΔΟΗ να το στείλει στον εισαγγελέα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, να πούμε για το ρεπορτάζ. Έχει ψωμί αυτό, βέβαια, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Βέβαια. Και να πούμε για το ρεπορτάζ ότι στις 11 Νοεμβρίου του 2013 η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, Δημόσιων Εσόδων, απέστειλε στην κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ ένα αρχείο σε μορφή Excel, το οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία ήταν πάνω από 2.000 κυβικά, όπως αριθμό κυκλοφορίας, τύπο οχήματος, κυβικά εκατοστά, τη σημερινή κατάσταση, το κωδικό και την περιγραφή του στη ΔΟΗ, την επωνυμία του κατόχου και το όνομά του, το άφημί του κατόχου κτλ. Είναι μια λίστα η οποία στάλει στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ προκειμένου να δουν ποια οχήματα, τα οποία επαναλαμβάνουν είναι πάνω από 2.000 κυβικά, έχουν ακινητοποιηθεί και συνέχεια να προβούν σε σχετικούς ελέγχους. Δηλαδή να δουν αν τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα στο σημείο που έχει δηλώσει, στο σημείο που έχουν δηλώσει οι διοκτήτες. Ή βρίσκονται τους, κάπου αλλού. Ή αν βρίσκονται κάπου αλλού και φοράνε, ας πούμε, παράνομες πινακίδες. Απαγορεύεται δηλαδή εγώ να το έχω δηλώσει στην Κηφισιά και να το έχω στη Χαλκίδα. Και θα σου ζητήσουν εξηγήσεις. Αν δικαιολογείται. Ναι, γιατί μπορώ να φωνάξω που έχει μία νταλίκα μία οδικής βοήθειας, γιατί εκεί έχω ένα γκαράζ. Ναι, και να το μεταφέρω εκεί πέρα, δεν νομίζω να απαγορεύεται. Αν δείξεις το χαρτί, όχι βέβαια, εντάξει, εννοείται. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Βέβαια. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που σου δίνει το ίδιο το κράτος τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό σου για νομίζω για 24-48 ώρες νόμιμα. Καταβάλεις ένα ποσό. Ακριβώς. Νόμιμα, έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ και στο Zoukler.gr. Κανονικά, πας νομίζω στην εφορία. Λες θέλω να το κυκλοφορήσω για μια-δύο μέρες. Γιατί ένα αυτοκίνητο και να είναι ακινητοποιημένο πρέπει να κάνει το σέρβις, πρέπει να κάνει κάποια για να μην καταστραφεί. Οπότε σου δίνει το ίδιο το κράτος το δικαίωμα. Απλώς το ξέρουν ελάχιστοι το συγκεκριμένο. Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Τον ξανακούσατε, φίλες και φίλοι, τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο από την αίθουσα σύνταξης, όσον αφορά και τις Βουλγάρικες και πινακίδες. Εμένα η άποψή μου, σας είπα ποια είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέμε είμαστε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν σε ένα κράτος να σου δίνει τη δυνατότητα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνεις μια κανονική εταιρεία, είτε εικονική είτε όχι, την πληρώνεις, δεν την έκανες στα χαρτιά παράνομα, νόμιμα χαρτιά έκανες. Και μετά να έρχεσαι εδώ και να σου λένε, δεν γίνεται. Αυτό πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και να σας πω και κάτι, αυτό πρέπει λίγο κάποτε να τελειώσει με τα αυτοκίνητα που φέρνουν μεγάλους κινητήρες για τον εξής λόγο. Διότι οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν και πολλές εταιρείες στο εξωτερικό. Άρα τι σημαίνει, δεν θα κάνουν μια εικονική εταιρεία, γιατί από τη στιγμή που έχουν εταιρεία στο εξωτερικό, θα έχουν το αυτοκίνητό τους το ακριβό, το πολύ ακριβό στο εξωτερικό και θα το κυκλοφορούν κανονικά στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί και κανένας να ελέγξει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν μπορεί να ελέγξει πότε μπήκε και πότε βγήκε. Απλά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και τι σημαίνει, ακούστε τώρα γιατί είναι σημαντικό. Ένα αυτοκίνητο, ας φέρω ένα πολύ ακριβό, είναι μια Ferrari παραδείγματος χάρη ή μια Lamborghini. Lamborghini και πιο ακριβή, ακούστε ένα παράδειγμα. Μια Lamborghini στην Ελλάδα δεν την αγοράσω εγώ ούτε εσείς. Αυτοί που μπορούν να αγοράσουν Lamborghini είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μπορούν να αγοράσουν Lamborghini. Πώς να το κάνουν? Δεν θα την πάρουν από την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Lamborghini στην Ελλάδα, η τελευταία Aventador, κοστίζει 650.000 ευρώ. Στο εξωτερικό κοστίζει 350.000 ευρώ.
Αυτός ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει εταιρεία στο εξωτερικό θα πάει να πάρει την Ελλάδα. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα την πάρει την Ελλάδα, θα την πάρει το εξωτερικό, τα χρήματα τα δώσει έξω. Και το κατάστημα, η αντιπροσωπεία εδώ της Lamborghini, της Ferrari, της Aston Martin, της Bentley, υπάρχουν τέτοιες αντιπροσωπείες, θα κλείσουν. Κάποιοι θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί κάποιοι έχουν να τα δώσουν, αλλά λένε, γιατί εγώ να τα δώσω και γιατί να πληρώσω. Όταν πληρώνεις ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε, πείτε μου, ένα στυλό να πάρεις, ένα τηλέφωνο, έναν υπολογιστή, μια μπλου, ένα πουκάμισο, πληρώνεις ΦΠΑ. Γιατί μετά πρέπει να το πληρώσεις, να το ξαναπληρώσεις, να το ξανακάνεις, να το αυτό. Δηλαδή αυτό κάποτε πρέπει να τελειώσει, πρέπει να ολοκληρώσει. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε αφιερώσει ώρες εδώ να συζητάμε, να συζητάμε, να συζητάμε για το θέμα των φόρων στο αυτοκίνητο. Έτσι δεν είναι. Αγοράζει το αυτοκίνητό σου, τελείωσε και βάλε ένα πλαίσιο στα επόμενα 5 χρόνια αυτό. Πριν 5 χρόνια το ίδιο το κράτος έδωσε το δικαίωμα σε όλους, στους περισσότερους που έχουν αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά εκατοστά, να αγοράσουν τέτοιο αυτοκίνητο. Γιατί έδωσε κίνητρα. Έριξε το τέλος ταξινόμησης και έχω πει το παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα? 600.000 ευρώ να αγοράσει ένα σπίτι. Το οποίο αυτό το σπίτι, τυχαία τα νούμερα που λέω, είναι 100 τετραγωνικά. Με 100.000 ευρώ αγοράζει ίδιο σπίτι, αλλά 150 τετραγωνικά. Ποιο θα πάρεις? Με τα 150 βεβαίως. Αυτό έπαθαν οι Έλληνες. Γιατί τους έδωσε το κράτος το δικαίωμα, τους έριξε το δόλωμα, το τυράκι και έπεσαν οι πολίτες, αυτοί που πληρώνουν τώρα, στη φάκα. Και να σας πω, έπεσαν στη φάκα γιατί. Γιατί αυτοί που είναι νόμιμοι πολίτες και πληρώνουν την ασφάλειά τους, το κταίο και ό,τι άλλο λέει ο νόμος, είναι και ηλίθιοι. Γιατί? Επειδή δεν μπορεί να μαζέψει τα 2 εκατομμύρια. Από τα 2 εκατομμύρια ανασφάλιστα τα λεφτά, δεν μπορεί να μαζέψει από τα 2,5 εκατομμύρια που δεν έχουν περάσει κταίο τα λεφτά. Δηλαδή, τους παράνομους δεν μπορεί να τα μαζέψει το κράτος. Λέει στους νόμιμους, εσείς που είστε νόμιμοι, ελάτε εδώ ηλίθιοι και ξαναπληρώστε. Και φόρο πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Και τι άλλο. Και διόδια. Πόσα διόδια? Τώρα δεν τα διαβάζατε που έχουν αυξηθεί, που έχουν κάνει, που έχουν ράνει. Δηλαδή έχουμε πληρώσει, το έχω πει, αυτοί οι άνθρωποι στις Αθήνες, πραγματικά τους λυπάμαι. Δεν γίνεται να πληρώνεις διόδια για να πας 500 μέτρα. Δεν γίνεται, αυτό είναι αδιανόητο, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν γίνεται στο κομμάτι εκεί που είναι στα Τέμπη σε 20 λεπτά χοντρικά να σταματάς 3 φορές για διόδια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κατευθύνεις από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα και λίγο πριν τη Λάρισα, πριν το τσακ, να βάζουν διόδια εκού το πόνιρι. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Και να σας πω και κάτι. Να πληρώνουμε ανάλογα στην τελική. Και είναι πάρα... δεν έχω πει να μην πληρώνουμε καθόλου διόδια. Να πληρώνουμε όσο πρέπει να πληρώνουμε. Δεν γίνεται να πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο και να πληρώνεις 20 ευρώ σε καύσιμα, 25, να βρεις ένα ντίζελ πολύ οικονομικό ή υγραέριο, πιο φθηνό μπορεί να βρεις, και να πληρώνεις 25 και 30 ευρώ το διόδια. Ή να το πω απλά, δεν παίρνουμε καλύτερα ένα αεροπλάνο? Πιο φθηνά θα μας βγει. Άμα ψαχτείτε λίγο στο ίντερνετ με τις προσφορές, μπορεί να βρεις και με 30-40 ευρώ. Άρα πιο φθηνά θα σου βγει από το να πληρώσεις τα διόδια μαζί και τα καύσιμα. Καταλάβατε? Και όλα αυτά τα σκέφτονται. Ξέρετε γιατί τα σκέφτονται? Γιατί ο Λιάπης, ο κάθε Λιάπης, του είχαν το αυτοκινητάκι το οποίο το πληρώναμε εμείς τόσα χρόνια, τα πολλά κυβικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Δεν θυμόσαστε τι είχε γίνει με τα Lexus? Τους είχαν πει, θα πάρετε φιλικά στο περιβάλλον. Και έτρεξαν όλοι να πάρουν Lexus. Των 65-70.000 ευρώ είχε γεμίσει το πάρκινγκ της Βουλής. Θα πάρω το λάδι τον Παναγιώτη να μου πει πριν από 3-4-5 χρόνια πόσα Lexus, τα GS, τα 450, τα Hybrid, υπήρχαν στο γκαράζ και το έπαιζαν. Λένε, εμείς κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Τι κάνω στο περιβάλλον? Θες να πάρει κανείς? Πάρε ένα 1200. Με ένα καινούριο σύγχρονο κινητήρα. Αυτά που τα λέμε εμείς εδώ, τα ξέρετε, τα downsizing. Γιατί όταν το αυτοκίνητο είναι 3-4.000 κυβικά εκατοστά, αλλιώς μολύνει το. Όσο υβριδικό και να είναι, όσο και έτσι και να είναι, μολύνει περισσότερο από ένα που είναι 1000-1200-1400. Όπως και να το κάνουμε. Άρα πηγαίνετε να πάρετε ένα μικρούλι. Γιατί δεν παίρνετε ένα μικρούλι? Και αν θέλετε δικό σας, να το πληρώσετε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εδώ ο κύριος Λιάπης ήθελε και το δικό του και ήθελε να μην το πληρώνει. Δεν γίνεται έτσι, μωρέ. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, θα τρελαθούμε τώρα τελείως. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δεν το έχω καταλάβει. Περιμένω. Έχουν πει, θα ρίξουν τα τεκμήρια 30% κάτω. Άντε, πείτε μου τώρα εσείς, το λένε. Μην το λες μόνο, κάντο. Βγες αύριο και πες, εγώ ρίχνω τα τεκμήρια 30% κάτω. Όχι, ρίχνεις τη φήμη να αιωρείται και δεν το κάνεις. Ή περιμένεις να δεις τι, πώς και γιατί. Γιατί αυτά, όσοι έχετε τέτοιο αυτοκίνητο, μην μένετε στις φήμες, να περιμένετε την νομοθεσία. Να σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω.
Πριν από ένα χρόνο, τι φήμες υπήρχανε. Βρείτε τα δημοσιεύματα. Αλλά βαριέστε να σας το πω. Είχανε πει ότι θα ρίξουν τα τεκμήρια. Τι σκέφτηκε τότε αυτός ο οποίος είχε ένα αυτοκίνητο 2.500 κυβικά, 2.000 κυβικά. Λέει, αν μου ρίξουν εμένα το τεκμήριο, έτσι, εκεί που είναι 10.000 ας το πούμε, το ρίξουν και ένα 30%, θα πάει στα 7. 7 βάλε το σπίτι, δεν θα τη βολέψω. Άρα στο κρατήσω το αυτοκίνητο. Είχαν ρίξει τη φήμη. Πλήρωσε ο Κοσμάκης τα τέλη κυκλοφορίας και μετά λέει, όχι δεν ρίχνω τα τεκμήρια, τα αφήνω ως έχει, ξασκώνω και ένα φόρο πολυτελείας. Πάρτε να έχετε από πίσω. Φόρο πολυτελείας. Εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε φόρο πολυτελείας με αναδρομική ισχύ 2012. Καταλάβατε. Αυτός που σκότωσε το αυτοκίνητό του γιατί δεν είχε χρήματα να το συντηρήσει και το πλήρωσε ένα κάρο χρήματα που το έχω πει. Σαν άμα έχεις πάρει μεγάλο αυτοκίνητο, σαν άνοιξες το παράθυρο και έχεις μια σακούλα λεφτά και να τα πέταξες στον κόσμο. Πραγματικά αυτό είναι. Τι να πω. Τώρα δηλαδή νευρίασα και δεν μπορώ να συνεχίσω, εν πάση περιπτώσει. Με πιάσατε τώρα αυτά. Μας κοροϊδεύουν ψηλό γάζι. Ρίχνουν άδεια, πιάσουν γεμάτα. Κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Αναδρομική ισχύ. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Δηλαδή, πληρώνεις φόρο, πληρώνεις αναδρομική ισχύ. Δεν ένα αυτοκίνητο έχει. Αδιανόητο. Έχουμε γυρίσει δεκαετία του 60, δεκαετία του 70, τότε που ήταν τα κυβικά. Τώρα, ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο με λίγα κυβικά που μπορεί να κοστίζει 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Alfa Romeo 4C, η καινούργια αυτή τη Sport, έχει 80.000 ευρώ. 80.000 ευρώ κοστίζει. Να την παραγγείλει κάποιος και είναι 1.750 κυβικά. Αν πας να πάρεις ένα αμάξι, ποιο να πω, το Cherokee. 3.700 κυβικά, η αξία του είναι 40.000 ευρώ καινούριο και έχει φόρο πολυτελείας 3.000 ευρώ, τέλη κυκλοφορίας. Πόσο έχει. Τέλη κυκλοφορίας 1.100 ευρώ. Φόρο πολυτελείας έχει άλλα 3.000 ευρώ και πάει λέγοντας. Και το άλλο που έχει 80.000 ευρώ δεν έχει. Δηλαδή, καταλάβετε, σας έφερα ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Που δεν έχω τίποτα με την Alfa Romeo, προς Θεού. Και μην πάει, δεν μου αρέσει να ακούω, α, αυτός που έχει Ferrari να πληρώσει. Γιατί, παιδιά, αυτός που έχει Ferrari, που έχει το Touareg να του λιάπη, παραδείγματος χάρη, το πλήρωσε το φόρο του όταν αγόρασε το αυτοκίνητο. Στην αρχή της εκπομπής είπα, όταν αγοράζουμε κάτι, πληρώνουμε το ΦΠΑ, αυτός δίνει ο φόρος. Μετά τι έρθει να ξαναπληρώσει και άλλο φόρο, και άλλο φόρο, και άλλο φόρο, και άλλο φόρο. Άρα τι ψάχνει να βρει ο Έλληνας, μετά πατέντες. Λέει, όπα, με έχετε ξεσκίσει. Και με έχετε ξεσκίσει γιατί δεν ψάχνετε να βρείτε τον παράνομο. Σας είπα ποιος είναι ο παράνομος. Παράνομος είναι αυτός που δεν έχει ασφάλεια. Και είναι και βλάκας, ηλίθιος, αυτός που δεν έχει ασφάλεια. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί αν χτύπα ξύλο τρακάρει με κάποιον και τον τζακώσει η αστυνομία και εμπλακεί και σε θανατηφόρο σκοτώσει κάποιον, ξέρετε τι θα γίνει. Όχι το αυτοκίνητο του πάρουν, και το σπίτι και θα πληρώνουν και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Γιατί οι αποζημιώσεις τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε πόσα λεφτά είναι, έτσι. Μιλάμε για 500.000, ένα εκατομμύριο και πάει λέγοντας. Και αν ήθελε το κράτος να το λύσει αυτό το πρόβλημα, να μην πω τίποτα άλλο, μηχανογράφηση. Τσακ, 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 τσακ. Μήπως δεν θέλουν να κάνουν το τσακ, 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 τσακ. Δεν θέλουν. Αν ήταν μηχανογραφημένα, θα έλεγαν ποιο αυτοκίνητο κυκλοφορεί. Αυτό. Μη υπολογιστή, τίποτα άλλο. Αυτό, αυτό, αυτό. Ποιο δεν έχει ασφάλεια, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Απλά πράγματα. Κταίω. Έχεις αμάξι, είσαι υποχρεωμένος, φίλε μου. Κάθε από τη στιγμή που το αγόρασες, μετά από 4 χρόνια πέρασες, κταίω. Και μετά, ανά 2 χρόνια, κταίω. Αλλιώς δεν το έχεις. Δεν έχεις. Δεν το κυκλοφορεί. Τι, πώς θα το πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι. Αν δεν έχεις δηλαδή. Να πληρώσει τη ΔΕΗ, πώς θα την πληρώσει. Δεν θα την πληρώσει. Άρα δεν θα ανάψει το ρεύμα σου. Ευτυχώς τώρα που βγήκε η ΔΕΗ και λέει, α, θα δίνω στις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, αν δεν έχεις, πώς θα κυκλοφορείς. Αν είχες τον αστυνομικό από πάνω, θα το κυκλοφορούσες. Όχι. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο τραβηγμένη. Περιμένουμε πραγματικά με αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Λιάπη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί, γιατί είναι άνθρωπος που έχει αποφασίσει για τις τύχες μας. Όλων των οδηγών, όλοι μας το οδηγεί, γιατί ήταν υπουργός μεταφορών και υπουργός και μεταφορών. Αυτό είναι που μας τρελαίνει.
Περιμένουμε να δούμε. Γιατί αν ο κύριος Λιάπης κάνει αυτά τα πράγματα, πείτε μου εσείς τότε ο απλός ο κόσμος, 700.000 άνθρωποι που έχουν καταθέσει πινακίδες και παραπάνω. Γιατί μόνο τον Νοέμβριο καταθέσαν 30-35. Το Δεκέμβριο θα γίνει ειδικά το τέλος της χρονιάς, το πανηγύρι του αιώνα. Αυτοί τι πρέπει να κάνουν μετά τότε? Να λένε σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια? Παραδειγματική τιμωρία του. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια σας.